Κύριε καθηγητά μας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Παραλίγο να σας ξαναβαφτίσω. Με θέλετε για μονά σας. Λοιπόν. Ξαρτάται τι δώρο θα του πας στα βαφτίσια κάθε φορά. Καλό. Φαντάζομαι δεν είχατε ποτέ παράπονο που δεν σας λένε Γιάννη και σας λένε Κώστα. Το όνομα του πατερούλη μου. Λοιπόν, το Κώστας. Πάμε. Λοιπόν, πάμε κύριε Υφαντή στην τρέχουσα επικαιρότητα. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από όλα αυτά την αναζωπήρωση των προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δώστε μας μια εικόνα, γιατί τελικά τι την κάναμε τη διάσκεψη των Αθηνών. Κοιτάξτε, θα έλεγα, παρόλο που είναι ενοχλητικές, ως πολύ ενοχλητικές, ακριβώς γιατί έχουμε τώρα 12 μήνες, συμπληρώνονται όπου να είναι 12 μήνες σε λίγες ημέρες ηρεμίας, απουσίας της έντασης, απουσίας προκλητικών συμπεριφορών στο πεδίο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν μεταβληθεί και δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, πρακτική αποτύπωση των πάγιων θέσεων της Τουρκίας από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε θα ήταν αφελής όλο αυτό το διάστημα να περίμενε ότι η Τουρκία θα μεταβάλει τις θέσεις της και θα πάρει πίσω ή δεν θα υπερασπιστεί ή δεν θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να στηρίζει την πολιτική της σε εντός εισαγωγικών η λέξη κεκτημένα, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό νομίζω που έχει σημασία στην τρέχουσα συγκυρία είναι να διατηρηθεί η ηρεμία και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ενοχλητικό γιατί πάντοτε έχει την προσδοκία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι η άλλη πλευρά θα αναδιπλωθεί και σε βασικά, όχι μόνο σε τακτικό επίπεδο, αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο, δηλαδή θα αλλάξει πράγματα, θα αντιληφθεί που βρίσκεται η επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφωνίας, αλλά ίσως αυτό δεν συμβεί ποτέ, ίσως πάρει καιρό. Να πάμε τώρα και στην... Ναι, απλώς θέλω να πω ότι... παρόλο που όπως είπα και νωρίτερα, πρέπει να είναι συνείδηση ότι τα πράγματα, ότι οι θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει, η ελληνική στρατηγική και αυτή δεν πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή εμείς παρά την ενόχληση, και αυτή είναι η ήπια έκφραση που χρησιμοποιώ έτσι, για τις τουρκικές θέσεις, νομίζω ότι πρέπει προς το παρόν τουλάχιστον να υπερασπιστούμε το ήπιο κλίμα και την ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι, κύριε καθηγητά, που ενδεχομένως μπορεί να είναι λίγο του αμέσου μέλλοντος, αλλά όλη η Ευρώπη το συζητά και είναι η πιθανότητα επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είδαμε χθες και την αντίδραση της κυρίας Λαγκάρντ και του Πρωθυπουργού. Και του Πρωθυπουργού, ο οποίος και οι δύο μετά πήγαν λίγο να το μαζέψουν. Αλλά η πρώτη αντίδραση κανείς δεν το περιμένει με χαρά. Και το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι θα αναζωπηρωθεί αυτό το φλερτ που υπήρχε, θα αναβιώσει μάλλον εκ νέου αυτό το φλερτ που υπήρχε μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν μπορούσε να τον πάρει τηλέφωνο οπουδήποτε και να ήταν ο Τραμπ, είτε έπαιζε γκολφ, είτε δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Και είχαμε όλη αυτή την ανοχή της Αμερικής απέναντι σε ό,τι και να έκανε η Τουρκία. Και έλεγε ο Τραμπ ότι τον θαυμάζει τον Ερντογάν. Ο κύριος Τραμπ δεν υπήρχε αυταρχικός ηγέτης τον οποίο να μην θαύμαζε. Και φαντάζομαι ότι και για τον εαυτό του έναν τέτοιο ρόλο θα ονειρευόταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αλλά έχουμε το μόνο που... Γιατί τρομάζουν όλοι, έτσι όπως η κυρία Λαγκάρ, όλοι μας. Γιατί έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης πλευράς. Δηλαδή έχουμε την εμπειρία μιας αμερικανικής προεδρίας η οποία δεν βασιζόταν σε μια έτσι μακροχρόνια στρατηγική, αλλά σε μια
συναλλακτική λογική, δηλαδή σε μια λογική τέτα-τέτ, δηλαδή με την Τουρκία, δεν διαπραγματεύονται με όρους ότι και οι δύο χώρες είμαστε στο ΝΑΤΟ ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουμε κοινά συμφέροντα, αλλά με όρους παζαριού. Έχετε δίκιο ότι ήταν ένα πρόβλημα για την ελληνική πλευρά και για όλους ήταν ένα πρόβλημα και για το ίδιο το State Department ήταν ένα πρόβλημα. Θα θυμίσω εγώ την προηγούμενη φορά που ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στο ΟΒΑΛ γραφείο και μπορούσε να επικοινωνεί όπως είπατε και εσείς σχεδόν όποτε ήθελε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη πλευρά θυμόμαστε ότι πριν συμβεί αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα καταστρέψει την οικονομία της Τουρκίας. Ναι. Δηλαδή ναι, είχαμε μια τέτοια επικοινωνία, αλλά την ίδια στιγμή είχαμε μια επικοινωνία μετά από μια τέτοιου είδους απειλή και που έδειχνε και στον πρόεδρο Ερντογάν με ποιον και από ποια θέση διαπραγματεύεται. Είναι σίγουρο ότι πολλά πράγματα ενδεχομένως θα αλλάξουν, αλλά και πολλά πράγματα θα παραμείνουν τα ίδια, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή στη Μέση Ανατολή δεν είχαμε μεγάλη διαφορά μεταξύ της πολιτικής. Στην Ουκρανία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Στην Ουκρανία βεβαίως. Αλλά και εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, ξέρετε, λέει πάρα πολλά λόγια. Θα θυμίσω ότι πριν εκλεγεί, την προηγούμενη φορά έλεγε ότι σε πολύ λίγο θα έχει λύσει το ζήτημα της Βόρειας Κορέας. Και θυμόμαστε έτσι, το φιάσκο των συναντήσεων με τον Κιμ και τελικά τα πράγματα παρέμειναν, όχι απλώς παρέμειναν τα ίδια, αλλά έγιναν και χειρότερα από την άποψη του πυρηνικού προγράμματος της Βορείου Κορέα. Κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή? Αυτό που λέω τις τελευταίες ημέρες είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη, αν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το χάρτη, θα βλέπαμε ότι από μια τεράστια περιοχή που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή από την Γάζα και από το Λίβανο και φτάνει μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, Πακιστάν, και μάλιστα δίνω το παράδειγμα να σκεφτείτε την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, όλο αυτό το τεράστιο είναι γεμάτο σημεία ανάφλεξης. Έχουμε πέρα από τον πόλεμο στη Γάζα, έχουμε το Ιράν να έχει χτυπήσει στη Συρία, στο Ιράκ, στο Πακιστάν, το Πακιστάν να έχει ανταποδώσει, το Ιράκ να έχει χτυπήσει στη Συρία, παραστρατιωτικές ειδικές οργανώσεις να έχουν επιχειρήσει να χτυπήσουν τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στο Ιράκ, έχουμε τους Χούτι, λοιπόν. Εικόνα ανησυχητική. Είναι εικόνα εφιαλτική, θα έλεγα. Υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι παρόλο που ό,τι συμβαίνει είναι άκρως ανησυχητικό, μπορούμε ακόμα να περιμένουμε ότι δεν θα έχουμε γενικευμένη σύγκρουση? Νομίζω το γεγονός ότι είναι χτυπήματα, αυτό που λέμε στην στρατηγική tit for tat, δηλαδή παραμένουν, χτυπάει ο ένας, ανταποδίδει ο άλλος, αλλά παραμένοντας σε επίπεδα που δεν κλιμακώνουν. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι του κακού υπολογισμού και το γεγονός ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, όλοι φοβούνται όλους. Είναι δηλαδή, και ο παράγοντας ατύχημα. Βεβαίως, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, ναι. Κακός υπολογισμός. Γιατί το Ιράν φοβάται ότι αυτή τη στιγμή όλοι επιβουλεύονται και ότι όλοι το στοχοποιούν. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι το Ιράν με τους πελάτες του, με τους υποκυδαιμονία, Χεσμπολά, Χαμάς, Χούτι, Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, παραστρατιωτικές οργανώσεις έτσι, και τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία και στο Ιράκ, όλο αυτό το πλέγμα πολιτοφυλακών που έχει δημιουργήσει το Ιράν σε όλη την περιοχή, απειλεί τη σταθερότητα όλων των υπολείπων. Και είναι μια κατάσταση η οποία ναι, θα μπορούσε να ξεφύγει από κακό υπολογισμό, από ατύχημα, να ξεφύγει από έλεγχο. Μάλιστα. Από τον έλεγχο. Να θεωρήσει παραδείγματος χάρη το Ισραήλ ότι το Ιράν πρόκειται να του επιτεθεί μέσω της Χεσμπολάχ ή μέσω της Ισλαμικής Τζιχάντ επίσης. Καθηγητά, ότι όλο αυτό πέρα από την ανησυχία για εμπόλεμες, για κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων, έχει
συνέπειες και στην καθημερινότητα, γιατί νέα ανηφόρα περιμένει πλέον τις τιμές στα προϊόντα που μετακινούνται. Βεβαίως, γιατί η Χούτη. Που είναι δηλαδή, ένας άλλος πόλεμος, και κλείνουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Δηλαδή, η Χούτη, δηλαδή το Ιράν, για να μην κρυβόμαστε. Ναι. Ή τουλάχιστον με την ανοχή της Τεχεράνης. Αυτό που στοχεύει να κάνει είναι να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα. Αποκλείει την Ερυθρά Θάλασσα σημαίνει ότι σταματάει να δουλεύει και το Σουέζ. Και άρα η διαστρέβλωση της εφοδιαστικής, παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κολοσσία. Ό,τι αυτό σημαίνει για τον πληθωρισμό, ένα πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλός. Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Και το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες στον Νταβός να λέει ότι ανησυχεί εκεί που πάμε να ρίξουμε τον πληθωρισμό, ακριβώς, μήπως λόγω της ιστορίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε μια πολύ εύθραυστη στιγμή. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.